Πέντε χρόνια μετά τα όσα έγιναν με την έδρα του Γιώργου Παπαδόπουλου στη Λεμεσό, λόγω νομικού κενού, όταν η Ελένη Θεοχάρου αποφάσισε να αποποιηθεί την έδρα τη και να μείνει στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτή την φορά ανοίγει πολιτικό πόλεμο για μια έδρα στη Λευκοσία. Τη διαδικασία κατανομή τη έδρα αμφισβητεί η υποψήφια του Δημοκρατικού Συναγερμού Ξένια Κωνσταντίνου. Λανθασμένα δόθηκε η τέταρτη και αδιάθετη έδρα στο Δίκο και τον Χρήση Παντελίδη, καθώ βάσει του περιεκλογή μέλων τη Βουλή Νόμου του 1979 δεν δίνεται το δικαίωμα στον έφορο εκλογών να προσκυρώσει δεύτερη έδρα σε οποιοδήποτε κόμμα κατά το στάδιο της δεύτερης φάσης της δεύτερης κατανομής. Συνεπώς, ο έφορος εκλογών ενήργησε κατά παράβαση του νόμου ή και υπερεύει τις εξουσίες του. Η Ξένια Κωνσταντίνου, η οποία κατέλαβε την πέμπτη θέση με το ψηφοδέλτιο του δισήμενοντας εκτός εδράνων, θεωρεί ότι υπάρχει νομικό σφάλμα, ζητά ακύρωση της παραχώρησης της έδρας που δόθηκε στο Δίκο στη Λευκοσία, ενώ ζητά παράλληλα να διεξαχθεί και αναπληρωματική εκλογή για την πλήρωση της έδρας. Είμαστε πεπισμένοι για την νομιμότητα και την ορθότητα της κατανομής της έδρας. Θα υπερασπιστούμε τη θέση μας στο εκλογοδικείο. Οι νομικοί σύμβουλοι των δύο κομμάτων ετοιμάζονται πλέον για μια μεγάλη μάχη στο εκλογοδικείο, η οποία θα καθορίσει αν τελικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα παραμείνει με 17 έδρες και το Δίκο με 9, ή αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα για ακύρωση της διαδικασίας και επαναληπτική εκλογή στην επαρχία Λευκοσίας.